Ποιος θα ρωτήσει? Το όνομα λοιπόν είναι... Βασίλης Διαμαντόπουλος, πρόεδρος του Ελληνικής Ομοσπονδίας της Πορνογραφίας. Λάρισε, κύριε πρόεδρε, κάνει κύματα στο τομέα του ποδοσφαίρου και δίνεται πολύ μεγάλη σημασία από τη Δημοτική Αρχή προς την κατεύθυνση αυτή των ίδιων μορφών μετακίνησης, των ίδιων μέσων μετακίνησης. Πράγματι έτσι είναι. Και επειδή κάνει αυτά τα βήματα η Λάρισα, και έχω μια Λάρισα ολόκληρο νομίζω ότι είμαστε στα γύρω, όπω η Καρδίτσα, ο Βόλος και τα Τρίκαλα. Και γι' αυτό επιλέξαμε να γίνει το πρώτο χώρο μα στη Λάρισα. Και παράλληλα, επιλέξαμε να γίνει και η γιορτή για τα 50 χρόνια τη Ελληνική Ομοσπονδία Προδιαξία από το 1993 μέχρι το 2023. Τι θα μα πείτε για τον Ελλάδα και πόσο. Λοιπόν, εμείς με το σύνθημα το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης, ψυχαγωγίας και άθλησης, πρέπει να περάσουμε το μήνυμα της χρήσης του ποδήλατος σε πρώτη φάση στους κατοίκους, αλλά περισσότερο στην νεολαία, γιατί έτσι μπορεί να μεταδοθεί από γενιά σε γενιά η χρήση του ποδήλατος και στην Ελλάδα. Μελέτες έχουν δείξει ότι γιατί έχει μία από αυτή την ημέρα μπορεί κάποιος να αρρωστήσει 30% λιγότερο από έναν που δεν κάνει πολύ. Επίσης θέλουμε να περάσουμε, να κάνουμε αυτό το μήνυμα το περάσουμε από πολλές πολλές Ελλάδες, ξεχνώντας σήμερα το μήνυμα που μέλησε και ιδιαίτερα στις πόλεις, σε επίπεδο καθήκον όπως είναι η Λάρισα, η Πάτρα, ο Βόλος. Τώρα στην Αθήνα της Ελλάδας δεν θα είναι πολύ δύσκολο το θέμα να καλέσει ένα τέτοιο μήνυμα, διότι τα έργα που πρέπει να γίνει για να γίνει ανθρώπινη πόλη η Αθήνα είναι τεράστια και δεν είναι δυνατόν να εκτεθεί σε μια πόλη σαν τη Λάρισα, και επειδή είναι και επίπεδη, δεν θα είναι πάρα πολύ.